Το έτος 2023 είναι αφιερωμένο στη σπουδαία Μαρία Κάλλας, στην ανεξίτηλη μουσική και πολιτιστική μνήμη που άφησε το πέρασμά της. Στην Ιχαλία, όπου το φετινό καλοκαίρι η επέτειος αυτή τιμήθηκε με ποικίλες εκδηλώσεις, το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο σεμνής τελετής τα αποκαλυπτήρια παραστατικού ολόσωμου αγάλματος της Μαρίας Καλογεροπούλου Κάλλας. 100 χρόνια από τη γέννηση Μαρίας Κάλλας, 2 Δεκεμβρίου, και είμαστε όλοι εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη αυτή σοπράνο, η οποία κατάγεται από τον Νεοχώριο Θόμης, εδώ στην είσοδο του χωριού, κοντά στην γέφυρα της Μαυροζούμενας. Σήμερα θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος, τα οποία εδώ και 8 μήνες λάξεψαν ο κύριος Γκούζος και εδώ τοπικοί εθελοντές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτήν την προσφορά και για την προσφορά τους. Και θέλω να πω ότι η Μαρία Κάλλας κατάγεται από το Νεοχώριο Ιθόμης, κατάγεται από το Δήμο Ιχαλίας, με κλαδιά και φιλώματα σε όλο τον πλανήτη, και μας έκανε παγκοσμίως γνωστούς και τους οφείλουμε πάρα πολλά. Είναι 100 χρόνια ακριβώς από τη γέννηση της Κάλλας, 2 Δεκεμβρίου 1923-2023. Και η Κάλλας γυρνάει στο σπίτι της, γυρνάει στο πατρικό της, στις ρίζες της. Είναι μια παγκόσμια γιορτή αυτή που γίνεται, και σήμερα είναι και μια φοβερή μέρα για την Ελλάδα και ειδικά για τον Ιχώριο εδώ και το Δήμο Ιχαλίας. Ο επετειακός παγκόσμιος εορτασμός τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας και συνοδεύεται φέτος με αφιερώματα μουσικά και καλλιτεχνικά σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου. Στην Ιχαλία, μετά τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος, ακολούθησε μουσική εκδήλωση από το Οδείο Μελιγαλά της Ματούλας Φίλου. Είναι μια οικογένεια η οποία μετανάστευσε στις αρχές του 1900, όπως πολλές οικογένειες στην περιοχή εδώ, που στο διάβα τους βρήκαν δυσκολίες. Αλλά μέσα από δυσκολίες πετάθηκε αυτό το ανθός, αυτό το μουσικό μεγαλοπρεπές, ας πούμε, φαινόμενο που λέγεται Κάλλας, Καλογεροπούλου Μαρία. Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τιμήσουμε λίγο την παρουσία της και να σηματοδοτήσει ότι αυτή η χώρα εδώ έχει ρίζες βαθιές πολιτιστικές, που όταν δοθεί το κατάλληλη στιγμή ανθίζουν τέτοια φαινόμενα. Πρέπει να παραδείγουμε παράδειγμα από αυτό και να σηματοδοτεί την πορεία της χώρας, όχι μόνο στη μουσική αλλά και σε άλλα θέματα. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθαν σήμερα, ειδικά τους δύο γλύπτες μας και την ομάδα του που φιλοτεχνήσαν αυτά τα γάλματα, τον κύριο Γιάννη Γκούζο και τον Γιώργη Βραχνό, που δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά αφιερώσανε μαζί με εμάς περίπου 6 μήνες από τη δουλειά τους, μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, με υπομονή και μεράκι, τιμώντας τη μεγάλη αυτή, ας πούμε, σοπράνο που είναι εδώ πέρα τα μέρη της. Αυτό έχω να πω. Ελπίζω αυτό να είναι μια απαρχή. Να γίνει το μουσείο εδώ που έχει ξεκινήσει, να ολοκληρωθεί, να δέσει αυτή η ιστορία και με το γεφύρι της Μαυροζούμενας, που είναι ένα ιστορικό μουσείο που συνδέεται με την αρχαία Μεσίνη, και να δημιουργήσει ένα πολιτιστικό κέντρο εδώ πέρα για αυτά τα πράγματα.